Το έγκλημα αυτό λέμε ότι έχει ιστορία. Έχει ξεκινήσει με την νομοθέτηση των απογευματινών ιατρείων από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Με την νομοθέτηση των απογευματινών χειρουργείων που ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταργήσει. Με το κλείσιμο 13 νοσοκομείων πριν από 10 χρόνια από τον ίδιο παλιό γνώριμο κύριο Γεωργιάδη. Με την κατάργηση 10.000 κλινών. Με την καθήλωση των μισθών και των συντάξεων τόσο των υγειονομικών όσων και των υπόλοιπων εργαζομένων. Με τη φορολόγηση του λαού, την υπερφορολόγηση του λαού που κατά 95% προέρχεται από τους εργαζόμενους και από το λαό. Με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν φτάσει στα ύψη και τους ζητάνε να πληρώσουν και να ξαναπληρώσουν για το αυτονόητο δικαίωμά τους στην υγεία. Με το γεγονός ότι οι ελλείψεις στο προσωπικό αγγίζουν τις 6.500 σε γιατρούς με βάση τα παλιά οργανογράμματα και τις 30.000 στο λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Νομιμοποιούν το έγκλημα, νομιμοποιούν το φακελάκι. Καλούμε τους συναδέλφους να μην συνενέσουν, να μην γίνουν συνένοχοι στο έγκλημα. Όσοι υπέγραψαν να αποσύρουν την υπογραφή τους. Χαιρετίζουμε τους χειρουργούς που ευτυχώς υπάρχουν και σε αυτό το νοσοκομείο που δεν συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία, που θέλουν να βλέπουν τον ασθενή στα μάτια και όχι στη τσέπη. Χαιρετίζουμε τους ειδικευόμενους χειρουργούς που αρνούνται να υποκύψουν στον εκβιασμό ότι δήθεν, αν δεν συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία, δεν θα εκπαιδευτούν. Τους καλούμε να υψώσουν ανάστημα, να δείξουν ένα νέο ήθος για το σύστημα υγείας. Και προειδοποιούμε και το λαό, τους εργαζόμενους, τους ασθενείς που αύριο θα είμαστε κι εμείς, ότι αν χειρουργηθούν από έναν χειρουργό που δουλεύει 16 ώρες σερί, ότι αν υποβληθούν σε αναισθησία από αναισθησιολόγο που δουλεύει 16 ώρες σερί, τότε περισσότερο κινδυνεύουν παρά εξασφαλίζουν την υγεία τους. Καλούμε το λαό να ξεσηκωθεί, αυτή η διάταξη να μείνει στα χαρτιά, να μαζευτεί ο Γεωργιάδης και το συνάφι του που σαν τα κοράκια βγάζουν φωτογραφίες πάνω από τους ασθενείς και να διεκδικήσουμε όλοι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία.